Γεια σας, εγώ είμαι η Βέα και σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα βίντεο haul, αλλά αυτή τη φορά θα είναι summer accessoire, καλοκαιρινά accessoire λοιπόν, διότι τι θα ήταν το καλοκαίρι χωρίς accessoire, ορφανό. Εγώ θα πω. Έχω παπούτσια, έχω γυαλιά, καπέλο, σκουλαρίκια, χαμός. Χαμός. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσω με παπούτσι. Λοιπόν, εγώ που λέτε πρόπερση, δούλευα κιόλας, έψαχνα να βρω άνετα παπούτσια, άνετα πέδιλα, γιατί υπέφερα 10 ώρες όρθια και 12 ώρες όρθια, δεν μπορούσα μετά να πατήσω το πέλμα μου κάτω. Οπότε έψαχνα να βρω ωραία, γιατί συνήθως είναι άσχημα με κάπα. Αυτά τα παπούτσια, τα ατομικά, αναπαυτικά κτλ. Που να κάνουν arch support, δηλαδή να κάνουν support στην καμάρα. Και τέλος πάντων googlera και βρήκα τα Reef, τη γνωστή τη μάρκα τη Reef, που είναι αυτόν surf. Και παρήγγειλα ένα απλό μαύρο παιδιλάκι τούτο εδώ. Το έχω 2 χρόνια, παιδιά. Είναι το πιο άνετο παιδιλό ever, είναι ακόμα σαν καινούριο. Να ξέρετε την πίχλα από κάτω και τις κολλημένες τρίχες της άρειας. Είναι σαν καινούριο και το έλειωνα. Φόραγα όλο το καλοκαίρι μόνο αυτό το ζευγάρι παπούτσια. Οπότε αυτό το πήρα πρόπερση λοιπόν. Πέρυσι πήρα αυτά. Reef πάλι. Ίδιο σκεπτικό, ίδια σόλα. Οπότε φέτος πήρα 2 ζευγάρια. Είχε έκπτωση πρόσφατα. Γι' αυτά κάνω γύρω στα 50, αλλά τα αξίζουν τα λεφτά τους, πιστέψτε μου. Μπορεί να σκεφτείς ότι για ένα παιδιλάκι σε παύλα σε γιονάρα 50 δολάρια, δεν ξέρω αν έχετε πρόσβαση στην Ελλάδα, αλλά εγώ θα σας τα δείξω γιατί είναι τα πιο άνετα παιδιλάκια ever. Οπότε φέτος πήρα αυτά, που είναι έτσι ψάθινο, ίδιο με το μαύρο, αλλά ψάθινο, πολύ προσεγμένο, τέλειο για καλοκαίρι. Νούμερο 10 τα πήρα εγώ, Euro 41, UK 8. Μπορεί να τα βρείτε και στην Ελλάδα. Κοιτάξτε το, γιατί αν δουλεύετε και θέλετε ένα παπούτσι για όλη μέρα, δεν υπάρχει πιο μαλακό πράγμα από αυτή εδώ τη σόλα. Και κάνει και αυτό εδώ στο τόξο και όντως είναι υπέροχα. Σας λέω, είχαν εκτός, οπότε δεν τα πήρα 50 το καθένα, τα πήρα λιγότερο. Και πήρα και αυτά εδώ τα ταμπά. Και αυτά πάρα πολύ αναπαυτικά, πολύ ωραία και ο πάτος τους. Πολύ μαλακό, τα έχω φορέσει κάμποσες φορές και έξω. Τέλεια. Και το ταμπά είναι πολύ ωραίο και βολικό χρώμα, πάει με τα πάντα. Τώρα, έχω και άλλα παπούτσια να σας δείξω. Πριν σας δείξω άλλα παπούτσια, να σας δείξω τούτο εδώ το καπέλο μου. Είναι λίγο μεγάλο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Η μάρκα είναι Gigi Pipe. Αυτό το ψώνισα από το Fab Fit Fan, το μαγαζί που είχε online. Είναι ένα συνδρομητικό κουτί που έρχεται εποχιακά. Χάζευα και εμένα μου αρέσουν τα καπέλα γενικά. Δεν τα φοράω συνέχεια, αλλά τα φοράω. Και πήρα τούτο εδώ το καπέλο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και σίγουρα θα το φορέσω στην Ελλάδα τώρα που θα ξαναέρθω. Δίνει στυλ το καπέλο. Μου είναι όμως λίγο μεγάλο, βλέπετε. Δεν εφαρμόζει τέλεια. Αλλά καλύτερα από το να είναι στενό, ας είναι μεγαλύτερο. Δίνει πάρα πολύ στυλ το καπέλο. Φοράς ένα φουστάνι, φοράς ένα καπέλο, ένα γυαλί ηλίου και είσαι GG. Να συνεχίσω τώρα με τα παπούτσια. Χαζολόγωγα λοιπόν εγώ στο Instagram, ήτανε στο ίντερνετ, ήτανε. Και βλέπω τα Walk On By Time. Πολύ μοντέρνα παπουτσάκια, αυτά που είναι τώρα στη μόδα, από τα πασουμάκια με το τακουνάκι το χαμηλό. Και λέω θα πάρω. Είχα πετύχει και έκπτωση και σε αυτά και πήρα 100 ζευγάρια. Έρχονται σε αυτό εδώ το ωραίο το κουτάκι και πάμε να σας δείξω τα ζευγάρια που πήρα. Αρχικά ήθελα παιδιλάκια για να τα φοράω βράδυ που να μην με κουράζουνε. Και πήρα αυτά. Τα φόρεσα ήδη μία φορά, θα σας πω την εμπειρία μου. Να το τακουνάκι τους. Χαμηλό. Το τακουνάκι είναι πάρα πολύ άνετο, αλλά όπως θα φαντάζεστε, εδώ πέρα στο μικρό το δαχτυλάκι, κόντεψε το μικρό το δαχτυλάκι να πάθει γάγγρενα. Και μη φανταστείτε ότι περπάτησε εκεί υπερπολύ. Εδώ στην Αστόρια είχα βγει για dinner και περπάτησε λίγα τετράγωνα πάνω και ένα τετράγωνο πέρα. Κι όμως μετά στο γύρνα δεν μπορούσα να περπατήσω. Οπότε γενικά αυτά να τα προσέχετε. Δεν ξέρω τι μπορείτε να κάνετε, γιατί δεν είναι ότι είναι σκληρό. Απλά τρίβεται, είναι στο σημείο αυτό το λάθος που τρίβεται. Ενώ αυτά π.χ. δεν πέφτουν σε λάθος σημείο, δεν σε πονάει το δαχτυλάκι. Αυτά ναι, με πέθανε το δαχτυλάκι, αλλά κατά τα άλλα σαν τακούνι είναι πάρα πολύ άνετο. Μετά, πήρα flat, γιατί τα έχω ζηλέψει αυτά τα τετράγωνα που είναι τώρα στη μόδα. Και πήρα και ουδέτερο χρώμα για να πηγαίνει με όλα μου τα φουστάνια κτλ. Γενικά έχω πάρα πολλά μαύρα πέδιλα, οπότε φέτο πήρα
άσπρα, κρέμ, ταμπά, γιατί έχω πάρα πολλά μαύρα και λόγω δουλειάς και λόγω γούστου, γιατί με το μαύρο έχω έναν έρωτα από παλιά. Το έχω ξεφτυλίσει με τα μαύρα, οπότε αυτό δεν τα φοράς και πολύ το καλοκαίρι. Έχω 500.000 μαύρα πέδιλα και ήθελα και άλλα χρώματα, οπότε πήρα αυτά τα κρέμ. Δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα, ελπίζω να μην με χτυπάνε αυτά στο δαχτυλάκι, αλλά κοιτάξτε τι ωραίο που είναι, είναι πανέμορφα. Και αυτό το τετράγωνο εδώ πάρα πολύ μου αρέσει τελευταία, που είναι και της μοδό. Μετά, πήρα άλλο ένα πασούμι, το οποίο φοριέται πιστεύω όλες τις εποχές. Αυτό το καφεσκατί, παύλα ταμπά, είναι το αγαπημένο μου χρώμα μετά το μαύρο. Οπότε πήρα τούτα εδώ. Έχουν χαμηλό τα κουνάκι πάλι και είναι αυτό το πασούμι. Πάει με τζιν, πάει με τα πάντα. Βασικά με παντελόνι πάει περισσότερο, νομίζω, αυτό το σχέδιο. Αλλά τέλος πάντων, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό το χρώμα πάρα πολύ. Πάρα πολύ μ' άρεσε αυτό το σκατί. Ναι. Μετά από την ίδια εταιρεία πήρα και αυτά εδώ. Τα σατέν, πάλι με τετράγωνο μπροστά. Γενικά είναι πάρα πολύ της μόδας το τετράγωνο μπροστά. Ωραία είναι. Μέχρι στιγμής που τα δοκίμασα άνετα ήταν, δεν είχα θέμα. Τώρα όμως πρέπει να τα φορέσω ώρα για να καταλάβω, γιατί όλα άνετα είναι αρχικά. Βασικά όχι, είναι και κάτι παπούτσια που τα φοράς. Το λεπτό που τα φοράς, κοντεύεις να πεθάνεις. Αλλά ναι, είναι πάρα πολύ cute και αυτά και πάνε και για καλά έτσι με. Φουστάνι μου, ό,τι θέλει. Το τακούνι ίδιο, θήτσικο, αυτό που είναι της μου. Και τέλος. Στην ίδια φιλοσοφία και αυτό το παπούτσι, όπως βλέπετε αυτή η εταιρεία μ' άρεσε, μ' άρεγε. Πήρα αυτά, αυτά εδώ. Πάλι πασουμάκι και ξέρετε τι, η Άρη έρθει. Γιατί είχα γεμίσει τον καναπέ με τα παπούτσια και δεν έβρισκε χώρο να κάτσει. Και τώρα που σας τα έδειξα και τα βάλα από αυτή τη μεριά, στρογγυλοκάθισε εδώ. Θα σας δείξω και την ωραία της την μπαντάνα με τα καρπουζάκια. Τρίχε στις Άρειες παντού. Παντού. Πόσες θα έχω φάει άραγε. Που λέτε αυτό το υλικό είναι μαλακό, είναι το ίδιο με το καφέ. Οπότε ελπίζω αυτό να μην με χτυπήσει και να είναι άνετο. Πολύ ωραία παπούτσι, πάρα πολύ κομψά αυτά τα παπουτσάκια τώρα. Επανήλθαν στη μόδα και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί γκώσαμε με τα 12 και τέτοια, με τα οποία εγώ κατέστρεψα τα πόδια μου κάποτε που ήμουν 9 και γέρασα στην Πάτρα φοιτητική ζωή. Φόραγα τα κούνια, μετά έχω περπατήσει τη Μεζόνος και την Κορίνθου Ξυπόλη με απόλυτο θράσος, μεθυσμένη πολλές φορές, τότενες που βγαίναμε και κλαμπάραμε, ωραίες εποχές. Γενικά η φοιτητική ζωή στην Ελλάδα, τριμπούρδελο, πολύ ωραία χρόνια. Χαίρομαι αναμνήσεις. Να σας δείξω όμως την μπαντένα της του κοριτσιού μου για την ώρα. Να, αξεσουάρ και για σκύλους. Βλέπετε, καρπουζάκια. Καρπουζάκια στο κοριτσάκι μου, το κοριτσάκι μου. Κάποια μου έγραψε σε ένα σχόλιο ότι δεν θα μου πει αυτή, αλλά να ρωτήσω τον κτηνίατρο και τι σημαίνει να σε χλύφει το σκυλί στο στόμα και ότι άμα μου πει θα συγχαθώ τη ζωή μου. Λυπάμαι, αλλά από τη στιγμή που αποφασίζω να έχω σκύλο στη ζωή μου και στο σπίτι μου και στο κρεβάτι μου και να κοιμόμαστε μαζί και να κάνουμε αγκαλίτσες, προφανέστατα αν υπήρχε μία υπόνοια να συγχαθώ κάτι με βάση το σκυλί, δεν θα είχα σκυλί. Απλά τα πράγματα. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι βακτήρια μπορεί να έχει το σάιο της και το ανθρώπινο επίσης. Δεν τη συχαίνομαι καν. Εγώ μαζεύω τα σκατά της. Εγώ μαζεύω τα κατουρουλιά της όταν κατούραγε όπου βρισκόταν και όπου στεκότανε. Γιατί ήταν κουτάβι και δεν ήξερε. Τώρα έχει μάθει, βελτιωνόμαστε πάρα πολύ. Μπράβο μας. Όταν υπήρχε μία υπόνοια, σχεδόν τον εαυτό μου όπως μου έγραψε, ή το σκυλί, δεν θα είχα σκυλί. Έχω σκυλιά στη ζωή μου από μωρό. Κουβάλαγα κουτάβια από το δρόμο σπίτι, από το δημοτικό. Άλλο που μετά μου τα ξαποστέλνανε να το πήγαινε κατασκήνωση και μετά έκλαιγα με μαύρο δάκρυ. Είχα από μικρή αυτό το ένστικτο. Με τα δεσποτάκια και τα λοιπά και τα λοιπά, να τα κουβαλάω σπίτι και να τα προσέχω, να τα αγκαλιάζω, να τα φυλάω κτλ. Οπότε μη λέτε τέτοια σε άτομα που έχουν σκυλιά και γατιά και γενικά που είναι πολύ κοντά με τα ζώα. Δεν ξέρω τι προσπαθείτε να πετύχετε. Δεν συγχαίρομαι ούτε τον εαυτό μου, ούτε το σκυλί μου και ούτε υπάρχει περίπτωση να συγχαθώ ποτέ. Αυτά. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι η ίδια εταιρεία επικοινώνησε μαζί μου, άσχετα, δεν ήξερα αν το έχω κάνει εγώ παραγγελία με παπούτσια. Επικοινώνησε μαζί μου στο Instagram και μου είπαν να μου στείλουν κάποια γυαλιά και κάποιους φακούς επαφής και απλά να τους δείξω σε βίντεο. Δεν πληρώθηκα γι' αυτό, αλλά τζάμπα πράγμα να πω όχι, δεν έχω συνηθίσει κιόλας, δεν είμαι influencer ακόμα, οπότε... Γιατί όχι, μου στείλανε λοιπόν τούτα εδώ, έρχονται σε αυτές πολύ ωραίες συσκευασίες. Αυτά λέγονται Tine Eyewear, το άλλο είναι Walk On By Tine, τα παπούτσια. Αυτά τα γυαλάκια, πάρα πολύ ωραία, μοντέρνα. Μου στείλανε και ένα γυαλί οράσεως,
Ναι, ωραιότατα. Ή μπορεί να τα κάνω ηλίου. Και αυτό, ναι, μπορεί να τα κάνω και ηλίου. Να βάλω φακό ηλίου, γιατί μου άρεσε αυτό το σχέδιο. Και ναι, μπορεί να τα κάνω ηλίου. Και το άλλο, το πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι που μου στείλανε, είναι Reliable Screen Glasses. Protect your eyes from harmful blue light. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί καθόμαστε ώρες ατελείωτες και στους υπολογιστές μας και μπροστά από οθόνες και μπροστά από την οθόνη του κινητού και το blue light γενικά καταστρέφει και το δέρμα και τα μάτια κτλ. Είναι πολύ παρόμοιο με το άλλο το Leopard. Αυτό εδώ το οράσεως, το οποίο προστατεύει από το blue light. Έχουν international shipping, θέλουν παντού γιατί τους ρώτησε, γιατί μόλις μου στείλαν αυτό για τα γυαλιά και για τους φακούς, λέω, ναι, κανένα πρόβλημα να μου τα στείλετε, αλλά εμένα το βίντεό μου είναι ελληνικά, θα μπορούν να τα παραγγέλουν στην Ελλάδα, μου λένε, ναι, φυσικά. Οπότε, ναι. Διάλεξα δύο χρώματα φακών επαφής, χρωματιστών, ένα πράσινο και ένα γκρι, γκρίζο γαλάζιο νομίζω ήταν, και αυτή η μάρκα λέγεται Miraha. Είναι η ίδια εταιρεία βασικά τα έχει όλα αυτά. Σας λέω, έτυχε τα παπούτσια, τα πλήρωσα, όλα τα ζευγάρια. Τα γυαλιά και τους φακούς μου στείλανε. Και ήρθαν σε αυτό το γλυκούλι το κουτάκι. Θα τους φορέσω σίγουρα και για μακιγιάζια και τέτοια. Τους έγχρωμους φακούς επαφής. Φόραγα και παλιά έγχρωμους φακούς επαφής. Είχα περάσει και από ένα τέτοιο στάδιο μαλάκινσης στο παρελθόν. Τότε που ήμουν ξανθιά, φόραγα και γκρι φακούς επαφής. Ό,τι να είναι. Ίσως σας βάλω καμιά φωτογραφία να γελάσετε κι εσείς. Μετά, τέλος, να μην σας δείξω τα σκουλαρίκια, γιατί αν τα έχετε καταλάβει με το που πιάνει καλοκαίρι, το χειμώνα μπορεί να φοράω περλίτσες, ξέρετε, διαμαντάκια, όλο το χρόνο τα ίδια. Όχι, βασικά τα λατρεύω τα σκουλαρίκια, αλλά γενικά το χειμώνα δεν φοράω πολύ διαφορετικά σκουλαρίκια. Με το που πιάνει καλοκαίρι έρχεται το κρόσι και κάνει μακελιό. Οπότε παρήγγειλα κάποια από το ΣΥΝ πήρα, μαζί με παραγγελία με ρούχα που θα σας δείξω, σίγουρα αν δεν έχετε δει ήδη. Και κάποια από μια άλλη εταιρεία που την αγαπώ πάρα πολύ, έχει και πολύ καλά ποιοτικά κοσμηματάκια. Και είχαν εκπτώσεις τώρα, γιατί αλλιώς κάνει 30-40 δολάρια το ζευγάρι. Δεν δίναμε να δώσω για ένα σκουλαρίκι που θα φορέσω μια φορά 2-40 δολάρια. Οπότε, να και τα σκουλαρίκια μου. Από το Shein πήρα αυτό εδώ το σετ που έχει τα χρωματιστά, τυρκουάζ και κιτρινάκι. Πολύ ωραία και φορέσιμα όλα. Και νομίζω έκαναν 5 δολάρια. Τα τρία ζευγάρια βρίσκεται και πολύ φθηνότερα και με 3 δολάρια. Πάρα πολύ ωραία. Τα λατρεύω εγώ αυτά τα σκουλαρικά και τα κρόσια. Μετά επίσης από το Shein πήρα αυτά εδώ τα σκουλαρικάκια. Πάρα πολύ cute και αυτά. Με τα φουστάνια μου τώρα και τα σετ μου. Θα γίνει χαμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο. Αρία, θες και εσύ τέκιο. Θες και εσύ τέκιο. Όχι, δεν θα μου καταστρέψει και τα σκουλαρίκια. Λυπάμαι που το λέω. Μου πας το μικρόφωνο, αγάπη μου. Μία αγάπη. Αν δεν κάνει εμφάνιση στα βίντεο, δεν μπορεί, σας λέω. Είναι γεννημένη στα πλάσμα μου, ναι. Έλα, κατέβα κάτω τώρα. Μετά από τα bubble bar που έρχονται και σε αυτό το ωραίο το κουτάκι εδώ, το οποίο θα πάει βουρ στην ανακύκλωση μετά, πήρα. Γιατί είχαν έκπτωση. Αρχικά αυτά εδώ είναι τα ίδια. Το ένα είναι φούξε, το άλλο λιλά. Δεν μπορούσα να διαλέξω. Οπότε πήρα και τα δύο. Είχα από αυτή την εταιρεία και ένα παρόμοιο άσπρο, το οποίο είχε κοπεί ένα από αυτά και γίνει τη μπύλια στο κάγκελο η κατάσταση. Αλλά δείτε τι ωραίο που είναι. Και είναι το ωραίο το σωστό το φούξε, ρε παιδί μου, και το ωραίο το λιλά. Απαρεμπιπτόντως, δεν πήρε καινούριο καναπέ, είναι κάλυμα αυτό. Γιατί η Άρια μου τον έχει κάνει σκατά τον καναπέ, έχει ξεράσει, τον έχει κατουρίσει στο παρελθόν. Γενικά τον έχει κάνει σκατά τον καναπέ, οπότε πήρα κάλυμα ροζ, τον έχω καλύψει όλο και έτσι μπορείς να αλλάξεις και το στυλ. Είδα και ένα ωραίο λιλά γαλάζιο που μπορεί να πάρω κάποια στιγμή και φούξια. Και αλλάζω και να έχεις άλλο καναπέ, ενώ δεν έχεις άλλο καναπέ. Μετά πήρα τούτες εδώ τις καρδουλίτσες, γιατί είναι πάρα πολύ cute και μου άρεσαν. Αυτά που λέτε από 30-40 δολάρια το ένα, είχαν 10-12 το ένα. Θα μου πεις πάλι όχι τόσο φτηνά όσο αυτά από τα Shein, τα οποία αντέχουν, δεν μπορώ να σας πω ότι είναι κακά ποιοτικά, αλλά αυτά είναι πιο προσεγμένα. Και πήρα και ένα καναρινό κιτρινάκι, tweety, αυτό. Πολύ ωραία, κάνουν statement ρε παιδιά τα σκουλαρίκια, τα αξεσουάρ γενικά. Μπορείς να φορέσεις ένα απλό μαύρο φόρεμα και να βάλεις μετά σκουλαρίκι κίτρινο, πέδιλο, μπλε ας πούμε, τέτοια τα ζωντανά τα χρώματα και να είσαι οπτασία. Και τέλος,
Πήρα αυτά εδώ τα γαλάζια μπλε. Πολύ ωραία και αυτά, πάρα πολύ μου αρέσουν. Τα. Και αυτά εδώ τα είχα πάρει πέρυσι νομίζω. Και αυτά ή από Shein είναι ή από AliExpress, από κάτι τέτοιο πάμφτινο. Που έχουν τύπου ένα δολάρι. Αυτά λοιπόν πήρα εγώ από αξεσουάρ για καλοκαίρι. Χαμός, αρκετούτσικα, ναι, με έχετε μάθει πια. Οπότε αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να αγαπάτε τον εαυτό σας λίγο παραπάνω κάθε μέρα. Αυτά. Γεια σας. Η τρελή με το καπέλο.